Κύριε Κερίδη, εδώ τώρα η κυρία από τον Πειραιά, με απόλυτη σαφήνεια, είπε «Ανοίγουμε, αλλά θέλω να συνεχίσουμε, να μην κλείσουμε». Διότι είναι πολλά τα τραύματα του «κλείνω, ανοίγω, κλείνω, ανοίγω». Ο καλός μας φίλος από Θεσσαλονίκη, χρόνια έμπορος, μέσα στη μάχη, μέρα νύχτα. Η καρδούλα του το ξέρει. Διότι όταν παραγγέλνεις εμπορεύματα, αυτά πρέπει να φύγουνε. Έχεις επιταγές, έχεις τόνα, έχεις άλλο. Ωραία, καλύπτει το κράτος, ενίκεια, επιστρεπτές κλπ. Όλα αυτά καλά και άγια, αλλά σου λέει είμαι στο άνοιγμα, μου πήρε την μπουκιά από το στόμα. Ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Εξαδάκτυλος, είπε η 12η του μηνός είναι ιδιαίτερα σημαντική ημερομηνία. Επίσης ο Πειραιάς έβαλε ένα θέμα. Δώστε μας ένα χαρτί τι να κάνουμε για να μην ξανακλείσουμε. Και αυτό το λέει όλη η Ελλάδα. Θα το κάνετε, κύριε Κερίδη. Θα το κάνετε αυτό. Προφανώς πρέπει να τηρήσουμε πολύ αυστηρά αυτά τα μέτρα. Δεν πρόκειται για χαλάρωση, πρόκειται για ένα καινούριο μείγμα που θέλει μεγάλη επίσης προσοχή, καθώς είμαστε λίγο πριν το τέλος της πανδημίας και στην κορύφωσή της. Τον κύριο Ασκαρίδη, κύριε Αυτιά, τον γνωρίζω και προσωπικά, καθότι εγώ από εκεί κατάγομαι, τη Θεσσαλονίκη, ένας μαθητής με τις εξαδέλφες του και έχει ένα πολύ καλό κατάστημα στο ύψος της Αριστοτέλου, στη Τσιμισκή, από το οποίο έχω ψωνίσει κι εγώ. Και γνωρίζω ακριβώς τις αγωνίες των εμπόρων. Έτσι, μπράβο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η κυβέρνηση, όπως είδατε και με την εστίαση, θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να στηρίξει με βάση την πτώση του τζίρου. Και εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπέρα, κύριε Αυτιά, και θα πω τούτο. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα του πληθυσμού, η πιο αδικημένη από την πανδημία σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και από την οικονομική κρίση, την οποία πρέπει να προσέξουμε και μας απασχολεί πάρα πολύ στη κυβέρνηση. Και αυτή είναι η νεολαία μας, είναι οι νέοι μας, οι οποίοι και στην εκπαίδευση αλλά και στις εργασιακές τους προοπτικές έχουν δει τον ορίζοντα να κλείνει. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν συνολικά με μεγάλη προσοχή να σκύψουμε και αυτό κάνουμε. Αλλά υπάρχουν οι ειδικοί και υπάρχουν και τώρα οι επιτροποί και οι οδηγίες που μας δίνουν. Ελπίζω.